Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Γενναία χρηματοδότηση με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνεται μια σειρά παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας από την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων της πόλης μέχρι την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας χρηματιστηρίου σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Αυτή την εβδομάδα σε κινητοποιήσεις προχωρούν και τα δύο σωματεία που συμμετέχουν του Μετρό Θεσσαλονίκης. Χτες, οι περίπου 150 εργαζόμενες στον κατασκευαστικό τομέα προχώρησαν σε τετράωρη στάση εργασίας και συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Αττικό Μετρό στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για την καθυστέρηση στην καταβολή των διαδουλευμένων τους. Σήμερα, οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα προγραμμάτισαν συγκέντρωση στις 7.30 το πρωί στο εργοτάξιο της ανάληψης. Στο μεταξύ, σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν από αύριο, Πέμπτη, οι περίπου 600 εργαζόμενοι του Σωματείου Εργαζομένων Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αντιδρούν σε περίπου 30 επαναπροσλήψεις εργατοτεχνητών με βάση τους όρους της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο κατά επιταγήν της Τρόικας και όχι με βάση την κλαδική σύμβαση των οικοδόμων με την οποία αμείβονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Μία νέα, διαφορετική οδό φιλικής εταιρείας οραματίστηκαν φοιτητές αλλά και πολίτες που συμμετείχαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού που στήθηκε πριν από λίγο καιρό στην Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου και μέλη του εργαστηρίου βρέθηκαν στις οδούς φιλικής εταιρείας Χρυσοστόμου Σμύρνης, όπου αποτύπωσαν τις ανάγκες και επιθυμίες των πολιτών σχετικά με το σχεδιασμό των συγκεκριμένων οδών. Συγκεκριμένα συμπληρώθηκαν 508 ερωτηματολόγια, ακολούθησε η επεξεργασία τους και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από φοιτητές με σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης του τμήματος της οδού φιλικής εταιρείας μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Μανουσογιαννάκη. Σχέδιο για το ξεμπλοκάρισμα των έργων που θα αναβαθμίσουν τη μονάδα κατεργασίας αποβλήτων στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος είναι να λυθεί οριστικά το χρόνιο πρόβλημα διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής, όπου είναι εγκατεστημένες πάνω από 800 παραγωγικές μονάδες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Μίμη Φωτόπουλο, κρίνεται σκόπιμο να γίνει τεχνική ανασυγκρότηση των έργων, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της μονάδας κατεργασίας αποβλήτων και να αποτραπεί ενδεχόμενο λουκέτο, αλλά και να προχωρήσει πλήρης αδειοδότηση της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ο πρώτος βοτανόκηπος στην Ελλάδα που θα λειτουργεί από γυναικεία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με αυτοφυή φυτά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία παραδοσιακών σαπουνιών, κεραλιφών και βοτανόλαδων αναμένεται να λειτουργήσει σε έκταση 125 τετραγωνικών μέτρων στο Λαγκαδά. Ο νεοσύστατος συνεταιρισμός Μυγδονίας με έδρα τη Χρυσαυγή ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του βοτανόκηπου με στόχο τη συμβολή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αξιοποίηση ελληνικών αυτοφυών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τοπικών παραδοσιακών ειδών, καθώς και την ανάπτυξη σύνθετων δράσεων αγροτουρισμού. Με απόλυτη διάσταση απόψεων και βαριές κατηγορίες εκατέρωθεν, κλιμακώνεται ο πόλεμος Πριτανίας και εργολαβικών υπαλλήλων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η απεργία των οποίων συνεχίζεται για 42η ημέρα. Με πρόταση μείωσης μισθών κατά 30-40%, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας, επιχείρησε χθες ανεπιτυχώς να κλείσει το θέμα της πολυήμερης απεργίας των εργολαβικών υπαλλήλων η Πριτανία του Αριστοτελείου. Κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου, οι εργολαβικοί απέρριψαν την πρόταση και αποφάσισαν συνέχιση τόσο της απεργίας όσο και της κατάληψης των κτηρίων διοίκησης και τεχνικής υπηρεσίας του Ιδρύματος. Αύριο και από ώρα 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των ιστορικών μελών, τα οποία εν συνεχεία θα εκλέξουν τα εξωτερικά μέλη για το Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφού εμποδίστηκε 2 φορές στη διεξαγωγή εκλογών με κάλπη όπως προβλέπει ο νόμος. Βροχή προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη αύριο 5η 1 του μηνός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοανατολικούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Στις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με βροχή και το θερμόμετρο να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου, με μικρή εξασθένιση των ανέμων από νότια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ.